ικανοποιούμε ένα αίτημα των εργαζομένων της ΓΕΣΕΕ εδώ και χρόνια, που είναι η θέσπιση της ηλεκτρονικής κάρτας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Τι είναι αυτό? Αυτό είχε γίνει το 2011 σε πιλωτική βάση, εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια, κακώς, κατά την άποψή μας. Τι είναι αυτό? Μέχρι τώρα πας στη δουλειά σου και φεύγεις και αναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αφεντικού σου, εάν θα τηρήσει το ωράριο, εάν θα σου πληρώσει τις υπερορίες, εάν θα κρατήσει το 8ωρο για το οποίο κόπτονται όλοι αυτοί που μας κάνουν κριτική ή όχι. Και απλώς υπάρχει ο ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο ελέγχει, έχει καμιά 800 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, τώρα παίρνουμε και παραπάνω ανθρώπους, τους δίνουμε και computers, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να καλύψει όσα άτομα και να έχει όλη την αγορά εργασίας. Και γι' αυτό η ΓΕΣΕΕ λέει να έχουμε μια ψηφιακή κάρτα εργασίας, έτσι ώστε ο εργαζόμενος από το τάμπλετ του, από το κινητό του τηλέφωνο, ναι, να καταγράφει συνδεδεμένος online με ένα μηχανισμό κεντρικά στο Υπουργείο Εργασίας, πότε πάει, πότε φεύγει, τι υπερεργασία κάνει, τι υπερορίες κάνει, να καταγράφονται όλες οι κινήσεις του σε σχέση με τα εργασιακά και τα λεφτά που πρέπει να βάλει στην τσέπη του. Ερώτηση. Για να μην τον κλέβει κάθε πονηρούλης εργοδότης και να μην νοθεύει και τον ανταγωνισμό αυτός ο πονηρούλης απέναντι στους άλλους εργοδότες που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα είναι όλα καταγεγραμμένα online στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι μια κίνηση κοινωνικής δικαιοσύνης και φυσικά διαφάνειας, αλλά εγώ λέω κοινωνικής δικαιοσύνης, και απαντά η κυβέρνηση σε ένα αίτημα, θετικά απαντά, του εργατικού κινήματος. Και προκαλώ κάποιον να πει, εάν δεν ήταν αίτημα του εργατικού κινήματος και εάν δεν ισχύουν όλα αυτά που περιγράφει. Από το κινητό του, ο ΣΥΡΙΖΑ που μας κουνάει το δάχτυλο, όσο ήταν κυβέρνηση, αυτό δεν το έκανε.